Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λένε, μια, προτροπή μια ποτροπή κάνουν οι δημοσιογράφοι, οι, 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 οι παλιοί δημοσιογράφοι στους καινούριους όπως και εγώ, που λέω όπως δεν είναι δημοσιογράφος, να μην εκφράζουν τη συμπάθειά τους, λέει, με το πρόσωπο που κουβεντιάζουν. Τι να κάνουμε. Έχω πολλές συμπάθειες από ανθρώπους που κατεβαίνουν στι στις δημοτικές και ε, περιφερειακές εκλογές και δεν μπορώ να μην εκφραστώ διαφορετικά. Πάντως ότι... Θα κάνω τι ερωτήσει που ρέπ, θα τι κάνω. Απλώ λέω ότι με τον μελέτο τον Μποκέα, Γνωριστήκαμε πριν από 5, 4, 6 χρόνια, δεν ξέρω πώ ακριβώ ήταν. Και από τότε το συμπάθησα πάρα πολύ. Νέο άνθρωπο, ασχολείται με την πολιτική, γνωρίζει πολλά πράγματα και έτσι απόψε τον κάλεσα να έρθει μαζί μα, μια και είναι υποψήφιο δήμαρχο του Δήμου Μελεβιζίου. Καλησπέρα, Μελέν. Καλησπέρα, κύριε Χιντιράκη. Με τιμάνε πολύ τα καλά σα λόγια και η αλήθεια είναι ότι ε, δεν ξέρω αν είναι συμπάθεια, σίγουρα είναι συμπάθεια, αλλά κυρίω είναι η, η ειλικρίνεια των συζητήσεών μα, είτε εκτό αέρα, είτε εντό αέρα. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να κάνουμε όλη στη ζωή μα και να μην, να μην αφήνουμε τίποτα σκιέ. Λοιπόν, πώ πάει καταρχήν η προεκλογική περίοδο. Πάει αρκετά καλά. Η αλήθεια είναι ότι η προεκλογική περίοδο στο Δήμο Μαλεβιζίου έχει ξεκινήσει εδώ και πολλού μήνε. Βέβαια, εντάξει, είμαστε στο ε, στα τελευταία 100 μέτρα. Ε, έχει ενταθεί η, η ένταση, έχει αυξηθεί η πίεση, γιατί ε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε αυτά όλα που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, το πρόγραμμά μα, ε, να μεταφέρουμε το μήνυμα τη δική μα παράταξη και αυτό σίγουρα ε, έχει πίεση και έχει και αγώνα μεγάλο που πρέπει να δώσουμε στις 26 του μήνα. Έχετε πολλά χωριά και πολλού οικισμού. Είναι μεγάλο Δήμο, δύσκολο Δήμο, με διαφορετικέ ανάγκε αναπεριοχή. Άλλο παραλιακά, άλλο στο Παραλιακό ε, μέτωπο, άλλο το με το 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 χώρα, Βέβαια. βέβαια. Ναι. Είναι ένας δήμος δύσκολος και με αρκετές προκλήσεις βέβαια και με αρκετές δυνατότητες και προοπτικές. Και αυτό είναι που δίνει την ιδιαίτερη έτσι, ευθύνη σε όσους, όσους ασχολούνται με το Δήμο Μαλεβιζού, αλλά γενικότερα με τα κοινά. Γιατί η αλήθεια είναι όταν παίρνει αυτή την απόφαση πρέπει να είσαι υπεύθυνο και να αναλογίζεσαι το βάρος ε, των ευθυνών και των ε, ελπίδων που έχει ο κόσμος ε, σε μια κίνηση όπως τη δική μας. Βασικά, ε, γιατί να ψηφίσει κάποιο το Μενέλο τώρα, στο Ιωμα ε... Όχι βέβαια να αναπτύξουν τα πάντα, έτσι. Συνοπτικά. Συνοπτικά. Ναι. συνοπτικά. Κύριε Χιντιράκη, είμαι πολύ περήφανο γιατί του τελευταίου έξι μήνε έχουμε δημιουργήσει μια πολύ δυνατή, πολύ όμορφη ομάδα. Μια ωραία παρέα με ικανού νέου ανθρώπου αλλά και έμπειρου που έχουν αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Που παράγουν, που είναι το υγιές, ας το πούμε, κομμάτι της κοινωνία είναι άνθρωποι που κάθε περιοχή νομίζω θα ήθελε να έχει ως εκπροσώπους σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίως γιατί δεν εξαρτώνται, δεν περιμένουν να ζήσουν από το Δήμο, αλλά κυρίως ενδιαφέρονται να προσφέρουν και το κάνουν ήδη όπου και αν ασχολείται ο καθένας Είτε σε αθλητικά σωματεία, είτε στου επαγγελματικού χώρου, είτε σε κοινωνικέ ομάδε που συμμετέχουν. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικότερα μα χαρακτηριστικά. Όσον αφορά εμένα, αν και δεν μου αρέσει να μιλάω για τα δικά μου χαρακτηριστικά, ερχόμενο από τον ιδιωτικό τομέα και έχοντα έτσι μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στο κομμάτι τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, νομίζω ότι είναι μία από τι μεγαλύτερε μου προκλήσει η σύνθεση αυτή τη ομάδα και όχι μόνο γιατί για μένα. Ένα ένας σχήμα δημοτικό θα πρέπει να συνθέτει ευρύτερε δυνάμει, να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό και να ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό συνολικά μια περιοχή. Και αυτό, νομίζω ότι για μένα είναι ένα κομμάτι που φέρνω από την προσωπική μου εμπειρία, την επαγγελματική μου εμπειρία και θέλω να καταθέσω όλε μου τι δυνάμει για να το πάω ένα βήμα παρακάτω στο Δήμο Μαλεβιζίου. Η κομματική στήριξη είναι θετικό ή αρνητικό αυτή την εποχή. Για μένα η κομματική στήριξη δεν προσφέρει και κάτι. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει κάτι. Ε, κατά την άποψή μου, εμεί το έχουμε δηλώσει έτσι κι από την πρώτη μέρα. Ε, η δική μα προσπάθεια στηρίζεται στην στήριξη τη κοινωνία, στι υγιεί δυνάμει του τόπου. Ε, δεν, δεν, αποσκοπούμε σε χρήματα, δεν ζητήσαμε χρήματα και αυτό που έχει σημασία είναι όσοι εντάσσονται μέσα σε ένα μηχανισμό, σε ένα, σε ένα σχηματισμό δημοτικό όπως είναι ο δικός μας, μια παράταξη, Βεβαίω έχουν τι κομματικέ πολιτικέ του ιδιότητε, τι αφήνουν όμω προ το παρόν στο σπίτι του και συντάσσονται σε μια συνολική προσπάθεια, μια συλλογική προσπάθεια. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω ότι εγώ έχω την χαρά και την τιμή, πραγματικά έχω την τιμή, να έχω ανθρώπου από όλο το πολιτικό δημοκρατικό φάσμα και έτσι θα πορευτούμε μέχρι τέλου. Να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα. Γιατί κάθε Δήμος έχει τα, τα δικά του προβλήματα. Μόνο που στο δικό σα το Δήμο έχετε πάρα πολλά και σύνθετα προβλήματα. Ε, ένα διάστημα είσαστε και υπεύθυνο τουρισμού του κινήματο αλλαγή, έτσι. Σωστά. Έτσι. Σωστά, ναι. Ε, λόγω των. Τη επαγγελματική απασχόληση. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτα να ξεκινήσουμε από το παραλιακό μέτωπο. Ένα, ένα τεράστιο πρόβλημα των τελευταίων χρόνων ήταν ο βιολογικός καθαρισμός. Πέρυσι, επειδή πηγαίνω και κάνω μπάνιο στη Λιγαριακή, πέρσι είδα να ανοίγονται, να σκάβονται οι δρόμοι και να μπαίνουν στι σωλήνε. Προχωρεί ο βιολογικό καθαρισμό, έστω και αργά. Κοιτάξτε, ε, το θέμα των υποδομών τη τουριστική ανάπτυξη περιοχή. Προφανώ ο βιολογικό είναι το ένα κομμάτι, αλλά mm. είναι, αν θέλετε, ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά όχι το όλον. Ε, σε σχέση με τι τουριστικέ υποδομέ και Για την Αμουδάρα και για την Αγία Πελαγία Σεστά. και για τη Λιγαριά και για το Φόδελ και γενικότερα για τον τουρισμό για το ΜΑΔΕ, το βεβαίω. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ένα συνολικό σχεδιασμό, ξεκινώντα από τα σχέδια πόλη. Mm. Ο κ. Μαμουλάκη έχει υποσχεθεί το 2014 και από το 2010, την πρώτη του θητεία, ότι θα ολοκληρώσει τα σχέδια πόλη και στο Γάζι και στην Αμουδάρα. Αυτό κ. Χιντηράκη, νομίζω ότι είναι η αρχή του πάντων στο, στο σχεδιασμό που πρέπει να έχει κάθε δημοτική αρχή. Η περιοχή εκεί είναι όμοιρη, οι κάτοικοι είναι τη έλλειψη σχεδίων πόλεων. Η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω και δεν μπορεί να γίνει σε ευρύτερο σχεδιασμό για να αναπτύξουμε περισσότερο την περιοχή. Και βέβαια να φροντίσουμε τι υποδομέ. Κάθε τη δρόμη. Κάθε τη δρόμη είναι σκοτεινή, δεν έχουν φωτισμό, δεν έχουν τι κατάλληλε υποδομέ. Υπάρχουν ολόκληρε περιοχέ στην Αμουδά χωρί αποχέτευση ομβρίων. Χωρί αποχετευτικό σύστημα. Οπότε δεν είναι ο βιολογικό. Αναφέρεται Καλώ αναφερθήκατε, αλλά είναι συνολικότερο το θέμα τη Αμουδάρα, συνολικότερο το θέμα τη τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και είναι και, σημαντικό το θέμα τη δημιουργία μια ταυτότητα τουριστική του Δήμου. Αυτή τη στιγμή τουριστική αυτό, ταυτότητα. Αυτό το ακούω συχνά. Τι είναι η, τουριστική ταυτότητα ενό τόπου, Είναι, αν θέλετε, το να μπορείτε με μία σκέψη, κύριε Χιντυράκη, να, 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 να μπαίνει στο μυαλό σα η σκέψη τι σημαίνει Μαλεβίζη, τι σημαίνει τουρισμό στο Μαλεβίζη. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τον έχουμε συνδέσει στον τουρισμό, ενδεχομένω με τη μεγάλη παραλία του, της Σαμουδάρα, η οποία ε, όσο περνάνε τα χρόνια και απαξιώνεται, αντί να ενισχύεται και να αναπτύσσεται περισσότερο. Και ενώ έχουμε περιοχέ που είναι κοσμήματα, mm. όπως όπω είναι η Απελαγία, η Λιγαριά, το Μαδέ, ε, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια και οι ίδιοι επιχειρηματίε των περιοχών αυτών και οι δημότε, αλλά και οι επισκέπτε. Ε, νιώθουν ότι είναι παραμελημένες περιοχές και ότι δεν έχουν και την αισθητική αναβάθμιση. γιατί Είναι σημαντικό σε μια τουριστική περιοχή να φροντίσουμε για το αισθητικό κομμάτι και την καθαριότητα των περιοχών αυτών, για τη διαχείριση των παρελίων και ταυτόχρονα για την προβολή τη σωστή, την ενίσχυση τη προβολή, τη δημιουργία ενό. Μια ταυτότητα προορισμού, όπω λέμε στη γλώσσα του τουρισμού, mm. για να μπορούμε να ενισχύουμε το τουριστικό προϊόν στην Δηλαδή, τότε. εγώ βγάζω από την τσέπη μου τη δικιά μου ταυτότητα και περιγράφει ακριβώ ποιο είμαι. Σωστά. Αυτό εννοείται η τουριστική ταυτότητα. να πάει το, δηλαδή... το μυαλό σου ότι είναι ένα τόπο ένα τόπο που προ... μπορεί να προσφέρει υψηλέ ε, υπηρεσίε. Ναι. Αυτό. Υψηλές αυτό υψηλές λέτε υψηλές. ότι δεν το έχει ακόμα η περιοχή. Η περιοχή. Σας. Βέβαια, βέβαια. Και τη σύνδεση προφανώ, το μεγαλύτερο κομμάτι, κύριε Χιντιράκη, για μένα. Το, μάλλον η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να συνδεθεί αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι του παραλιακού μετώπου, του τουριστικού προϊόντος του παραλιακού μετόπου με την ενδοχώρα, με τον mm -hmm. πολιτισμό τη περιοχή, με τα τροπικά προϊόντα τη περιοχή και τον πρωτογενή τομέα. Και αν θέλετε να διαχυθεί αυτό ο πλούτο του τουριστικού προϊόντο σε όλο το Δήμο και όχι μόνο στο παραλιακό μέτωπο. Ενισχύοντα βέβαια το παραλιακό μέτωπο. Γι' αυτό ξεκίνησα να πει Γιατί, να γιατί σιγά. η σύνδεσή του με την ενδοχώρα θα ενισχύσει και το τουριστικό προϊόν συνολικά, θα αυξήσει την ποιότητα. Διότι το μέλλον για μένα, κατά την άποψή μου, αλλά και των συνεργατών που έχουμε έτσι δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι η ενίσχυση του κριτικού τουριστικού προϊόντος και προφανώ μιλώντα και για το Μαλεβίζη, συγκεκριμένα για το Μαλεβίζη, έρχεται μέσω τη ποιοτική του αναβάθμιση και ε, της αύξησης, ας πούμε, των αποτελεσμάτων, των ποιοτικών, των εσόδων και οτιδήποτε άλλο ε, έρχεται ως αποτέλεσμα όλων αυτών. Πριν από λίγο διάβασα ένα mail που μου ήρθε και λέτε ότι ο κ. Μαμουλάκης είχε υποσχεθεί θα συνδέσει την περιοχή σας με, τον, με το Ηράκλειο. Τι ακριβώς σημαίνει. Είναι μία από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις, μάλλον υποσχέσεις, του κύριου Μαμουλάκη το 2014, ε, όπου δεν έγιναν πράξεις. Λόγια και πράξει στην περίπτωση αυτή δεν ταυτίζονται. Οι... Έχετε επισκεφτεί, φαντάζομαι, κύριε Χιντιράκη, ε, το Γάζι και έχετε περάσει από το, ε, από το κεντρικό δρόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου μιλάμε για συνθήκε που δεν, δεν ταιριάζουν στο, σε μια σύγχρονη περιοχή του 2019. Παιδιά κινδυνεύουν να πάνε σε σχολεία, παιδιά δεν μπορούν να προχωρήσουν στον δρόμο, πεζοδρόμια δεν υπάρχουν. Και για μένα ένα από τα μεγαλύτερα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή, ένα από τα πιο κομβική σημασία έργα που πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα, αν είμαστε η δημοτική αρχή που θα επιλέξει ο κόσμος, θα είναι αυτό. Είναι απαράδεκτο το 2019 η κεντρικότερη αρτηρία του Δήμου Μαλεβιζίου να θυμίζει περιοχέ πριν 50 ετών. Κάθε, κάθε χωριό έχει τα δικά του προβλήματα. Η Τήλη έχει άλλα. Το Γάζι έχει άλλα, ο Κρουσόνα έχει άλλα προβλήματα. Αυτά Βέβαια. τα έχετε ιεραρχήσει, τα έχετε καταγράψει. Για δηλαδή, μας; Εάν στι 26 του, του μήνα έχετε την ψήφο των Δήμοτων, μπορείτε όταν θα παραλάβετε να ξεκινήσετε από κάτι συγκεκριμένο. Κύριε Γεντιράκη, αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε, και αυτή είναι η προτεραιότητά μα, είναι να αλλάξουμε την οτροπία διοίκηση του Δήμου και την οτροπία. Ε, αν θέλετε, καθημερινότητας διαχείρισης όλων των θεμάτων που αφορούν το Δήμο. Να βάλουμε τον Δημότη στο επίκεντρο των αποφάσεων, να μπορεί να συμμετέχει ο Δημότης, να νιώθει ότι είναι συμμέτοχος των αποφάσεων, να ενισχύσουμε τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών, των τοπικών συμβουλίων στη λήψη των αποφάσεων. Μιλάμε για ένα συμμετοχικό προπολογισμό που θα δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να εντάσσουν τις προτάσεις τους στο σχεδιασμό ε, του Δήμου. Κάθε έτου. Ε, να μην βρίσκει ο δημότη κλειστέ πόρτε, να μην αναγκάζεται να χτυπάει συνέχεια τι πόρτε του δημάρχου ή των αντιδημάρχων. Εμεί θέλουμε να απεμπλέξουμε το δημότη αυτή τη διαδικασία, να νιώθει περήφανο, να νιώθει ασφαλή, να νιώθει, αν θέλετε, εμπιστοσύνη, να αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση μεταξύ δημότη και δημοτική αρχή. Πρέπει να, ε, να, να, ε, να δούνε δείγματα. Είναι, είναι αυτά... απλά πράγματα αυτά, γίνονται ήδη πίστε... αλλού, ναι. δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Υπάρχουν νέε τεχνολογίε που πρέπει να μπουν πλέον στην καθημερινότητα του Δήμου. Η, η, η ψηφιακή, αν θέλετε, ο ψηφιακό εκκρεμισμό του Δήμου είναι ύψιστη προτεραιότητα για τα πρώτα βήματα, για να μπορεί πολύ απλά ο να κάνει τη δουλειά του χωρί να ταλαιπωρείται. Άμεσα, γρήγορα να, να εξυπηρετεί η τεχνολογία τι ε, ευάλωτε ομάδε, mm -hmm. του ηλικιωμένου, τα ΑΜΕΑ, με εφαρμογέ που γίνονται ήδη σε άλλου Δήμου, να πρωτοπορήσουμε σε θέματα τεχνολογία και κοινωνική πρόνοια. Έχουμε δίπλα μα το ΙΤΕ. Είχα πρόσφατα και μία συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του ΙΤΕ τον κύριο Κουπλεξουσάκη, όπου κατέθεσα και μια πρόταση για τη δημιουργία ενό τεχνολογικού πάρκου στην περιοχή του Μαλεβιζίου για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε, αν θέλετε, τη σχέση αυτή μεταξύ των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και του Δήμου Μαλεβιζίου, με αμοιβαία ωφέλη και για του δύο. Έχουν, έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όμω, επειδή με ρωτήσετε ποια είναι η προτεραιότητά μου, και για να μην μακρηγορώ, ακρηγορώ, ναι, γιατί ναι. είναι πολλά αυτά που μπορώ και να σα πω. Πολύ χρόνο. Είναι, είναι η, 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 αποκατάσταση τη σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ Δημότη και δημοτική αρχή, αλλά και τα μεγάλα ε, ζητήματα που είναι τα σχέδια πόλη πρέπει να μπουν άμεσα ε, σε εφαρμογή. Πρέπει να δημιουργηθούν οι μελέτε οι απαραίτητε και να προχωρήσουμε σε αυτό που έχει ανάγκη η περιοχή και το σήμερα και για το αύριο τη περιοχή. Πώ πείτε το Δημότη για, για τι καλέ προθέσει του Δημάρχου. Πείθεται με το να του δώσει ε, το βήμα να συμμετέχει και ο ίδιο με τον τρόπο που μπορεί και τον τρόπο που ο ίδιο θέλει πολλέ φορέ, είτε με το να συμμετέχει μέσω τη νέα τεχνολογία σε ένα δημοτικό συμβούλιο να καταθέσει τα αιτήματά του, να απευθύνει ένα αίτημα γρήγορα, να απαντηθεί έτοιμα ένα αίτημα του γρήγορα και αξιόπιστα, με το να δει ότι οι διαδικασίε γίνονται με διαφάνεια και όχι μέσα από θολού διαγωνισμού και θολέ διαδικασίε γενικότερα, με το να βλέπει καθημερινά μια δημοτική αρχή η οποία βρίσκεται έχει ένα σχέδιο, κύριε Χιντυράκη, ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για το πώ αναπτύσσεται ένα Δήμο τα επόμενα χρόνια. Και όχι να βλέπει προεκλογικά μόνο να κυκλοφορούν μπετονιέρε σε διάφορου δρόμου του Δήμου. Έτσι αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη του Δημότη με τη Δημοτική Αρχή και αυτό για μα είναι, αν θέλετε, το, το Α και το ωμέγα. Το Α και το ωμέγα. Ένα σχεδιασμό που θα ξέρει ο κάθε Δημότη ότι εδώ όλοι αντιμετωπίζονται το ίδιο, δεν γίνονται διαχωρισμοί όχι μεταξύ δημοτών, yeah, αλλά κατάλαβα. και μεταξύ περιοχών. Για μα όλο το Μαλεβίζ είναι νέο και παντού υπάρχουν άμεσε προτεραιότητε και ανάγκε που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα την επόμενη μέρα. Όλοι μιλούν για εθελοντισμό σε όλου του Δήμου και σε όλε τι περιοχέ του κόσμου. Αλλά ελάχιστοι το έχουν καταφέρει. Γι' αυτό τα προηγούμενα που είπατε μπορεί να είναι μια αιτία να προκαλέσετε αυτό το εθελοντισμό. Που τον χρειάζεστε, έτσι. Από ό,τι κατάλαβα, το χρειάζεστε όλοι να γίνει. Ξέρετε, προχθέ πήραμε μια μέτρηση που την κάναμε εμεί εδώ για να δούμε στο Ηράκλειο έτσι, Πώ χειραρχούν τα προβλήματα, Ξέρετε, ποιο είχε πρώτο στο Ηράκλειο, η Λακούβα, mm. Εντάξει, κύριε Χιντυράκη, είναι καθημερινά προβλήματα. Είναι, είναι αν θέλετε, η αγανάκτηση του κόσμου σε σχέση με αυτό που ζει καθημερινά. Χωρί, επειδή τα καθημερινά ενδεχομένω τα αντιμετωπίζουμε στην πορεία τη καθημερινότητά μα και, και μα δυσανασχετούμε σε σχέση με αυτά, ε, είναι σίγουρα μια προτεραιότητα. Εγώ δεν, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ. Τη -Κούβα. Mm. Αλλά ε, για μένα αυτά είναι πλέον τα λεγόμενα αυτονόητα. Δηλαδή δεν oh, νοείται δρόμο, Δεν δε, νοείται περιοχή, ο μεγαλύτερος δήμος δίπλα από το Ηράκλειο, μόνος δήμος του Ηράκλειου, ε, να μην έχει το κατάλληλο δικό δίκτυο, να μην υπάρχουν πεζοδρόμια. Έχετε περπατήσει στο γάζι, κύριε Χιντυράκη. Στο γάζι, όχι. Λοιπόν, ε, περπατήστε πραγματικά και θα εκπλαγείτε από το πόσο ε, πίσω βρίσκεται σε υποδομέ. Το, το, ο αστικό ιστό του Δήμου. Πεζοδρόμια, παιδικέ χαρέ δεν υπάρχουν, ελεύθεροι χώροι δεν υπάρχουν. Πάρκινγκ μετατρέπονται σε καταστήματα εν μία νυχτή. Ε, είναι πράγματα τα οποία ο Δημότη γνωρίζει και βλέπει καθημερινά. Και είναι κρίμα για μια τέτοια περιοχή που είναι για μένα, αν θέλετε, θα πρέπει να αποκτήσει την αξία που τη αναλογεί. Βρισκόμαστε δίπλα στο Ηράκλειο και είμαστε ο φτωχό συγγενή του Ηράκλειου. Αυτό πρέπει να αλλάξει σε όλα τα επίπεδα. Ε, η κοινωνική πολιτική σε ένα Δήμο. Τι θα πει. Ένα Δήμο κάνει κοινωνική πολιτική. Α, Εξηγήστε μου. Το σημαντικότερο εργαλείο του Δήμου, ή μάλλον η σημαντικότερη ιδιότητα που πρέπει να έχει ένα Δήμο, είναι το κοινωνικό του πρόσωπο. Ναι. Ο Δήμο δεν είναι εδώ. Ε, δεν, δεν θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο απλά ε, συλλογή φόρων και εκτέλεση έργων. Θα πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε οι κοινωνικέ του υπηρεσίε, οι κοινωνικέ του δομέ να ανακουφίζουν και να υπηρετούν το Δημότη καθημερινά. Είτε αφορά τα σχολεία και την επιαγωγία, είτε αφορά τι ηλικιωμένου, τι ευπαθεί ομάδε, είτε αφορά ε, τη νέα γενιά, είτε αφορά του γονεί που δεν έχουν ενδεχομένω τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά του σε έναν λογοθεραπευτή και πρέπει να δούμε ή ένα παιδοψυχολόγο και πρέπει να δούμε πώ θα ενισχύσουμε αυτού του είδου υπηρεσίε. Ε, χρειάζεται λοιπόν αναβάθμιση υποδομών, χρειάζεται όμως και δημιουργία νέων δομών και νέων διαδικασιών που θα ανακουφίσουν αυτές τις ομάδες. Ε, δεν μπορούμε, ο κοινωνικό πρόσωπο, ο κ. Χιντυράκη, έχουν, έχουν γίνει βήματα στις σχολικές υποδομές, εγώ δεν μηδενίζω και ούτε θα μπω σε αυτή τη διαδικασία και γενικότερα έχουν γίνει βήματα, όμως ακόμα στο Μαλεβίζ υπάρχουν κοντέινερ για νηπιαγωγία. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι ε, θέμα συζήτηση πλέον. Ότι υπάρχουν κοντέινερ και σχολικά κτίρια τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε σχολική στέγη το 2019. Η ευχή έργο θα ήταν να μπορούσατε να μαζευτείτε όλοι οι δήμαρχοι, οι υποψήφοι δήμαρχοι να τα πείτε όλοι μαζί, αλλά δεν νομίζω ούτε στο Ιράκ θα συμβεί αυτό, ούτε στο Μαλεβίζη θα συμβεί. Δεν ξέρω για ποιο και λόγο. Και δεν χω... μπορείτε να δεν μπορείτε να κουβεντιάσετε έτσι απλά μεταξύ μα για να καταλάβουμε και εμεί τη διαφορά. Ε, 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 εγώ ε. έχω προτείνει κατά επανάληψη την εξαγωγή ενό διαλόγου, mm. δημοσίου διαλόγου μεταξύ όλων των συνυποψηφίων μου. Δυστυχώ δεν έχω πάρει καμία απάντηση από κανένα συνυποψήφιο. Ε, θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι και την επόμενη Παρασκευή. Διότι mm. νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μα, όχι μόνο να μοιράζουμε φυλάδια και να βγαίνει ο καθένα μόνο του να συζητάμε σε ενδιαφέρουσε συζητήσει όπω είναι η δική μα σήμερα, αλλά οφείλουμε και μεταξύ μα να εκθέσουμε τι ιδέε μα, να αντιπαρατεθούμε ιδεολογικά και πολιτικά όσον αφορά το πώ αντιλαμβανόμαστε την, την επόμενη μέρα του Δήμου και όλα αυτά που λέει ο καθένα μα να τα κρίνει και ο κόσμο και να έχει και αυτό μια καλύτερη εικόνα. Αυτό είναι το δημοκρατικό. Ναι. Αυτό είναι το δημοκρατικό και αυτή είναι η υποχρέωσή μα. Όλοι μιλάνε για περιβάλλον. Το ακούω συνεχώ από όλου του υποψηφίου του περιβάλλον, περιβάλλον, περιβάλλον. Ο Δήμο ο δικό σα έχει προβλήματα περιβάλλοντο. Έχει έχει προβλήματα, έχει προκλήσει και έχει προοπτικέ. Για μένα, κύριε Χιντυράκη, για να, επειδή ε, θα θέλω, θέλω να είμαι συνοπτικό, γιατί. Δεν ν, έχουμε τον χρόνο, δυστυχώς. Νιώθω και την πίεση του χρόνου. Ναι. Αλμυρό. Τι άλλο μπορώ να πω. Από εκεί θα ξεκινήσω. Αλμυρό. Ναι. Είναι ένα, ένα, ένα σπάνιο μικροβιότοπο. Ένα στολίδι θα μπορούσε να είναι για την περιοχή και αυτή τη στιγμή είναι ένα σκουπιδότοπο. Mm. Με μονάδε αφαλάτωση, τίποτα άλλο. Θα μπορούσε να είναι ένα επισκέψιμο χώρο. Με χώρου πολιτιστικού, με χώρου άθληση, περιπατητικού, με ένα ποδηλατόδρομο και να είναι ένα κόσμημα όχι μόνο για την περιοχή του Μαλεβιζίου αλλά για όλη την Κρήτη και για το Ηράκλειο, για του επισκέπτε που έρχονται, ε, του τουρίστε μα που επισκέπτονται την περιοχή του Μαλεβιζίου συνολικότερα. Ε, περιβάλλον είναι όμω και το, το εργοστάσιο στα και είναι και η τεράστια αυτή πρόκληση και τη αποχώρηση του εργοστασίου αλλά και τη σύνδεση του καλωδίου στην Κορακιά, όπου εκεί. Πέρα από την αδιαπραγμάτευτη θέση μα ότι δεν μπορεί να γίνει ο σταθμό να αντροπεί Δαμάστα, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει ο σταθμό να αντροπεί Δαμάστα, διότι ε, καθυλώνει μια ολόκληρη περιοχή, είναι και τα ανταποδοτικά ωφέλη που εμεί είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε για το έργο τη Κορακιά, μιλάω πάντα. Ναι, ναι, ναι. Για το έργο τη Κορακιά, αλλά και για τα εργοστάσια αλληλοεπράγματα, κυρίω όμω για το έργο τη Κορακιά, όπου εμεί λέμε δύο πράγματα. Φθηνότερο ρεύμα πρέπει να είναι αυτονόητο mm. μετά τη σύνδεση του καλωδίου για όλου του Δημότε του Δήμου Μαλεβιζίου και δεύτερον χρήματα για αναπτυξιακέ μελέτε που τόσο έχει ανάγκη ο τόπο. Αυτά τα δύο είναι για μα τα δύο μεγάλα αιτήματα ω ανταποδοτικά ωφέλη για τη σύνδεση του μεγάλου καλωδίου στην Περακιά. Ο Δήμο Μαλεβιζίου δεν έχει πρόβλημα νερού. Έχει. Ε, έχει πρόβλημα νερού. Έχει πρόβλημα νερού με ποια έννοια, κύριε Χιντυράκη. Ότι το νερό που φτάνει στι βρύσει των ανθρώπων δεν είναι ποιοτικό. Δεύτερον, η άδρευση σε πολλέ περιοχέ δεν αρκεί. Και αν θέλουμε να μιλάμε για πρωτογενή τομέα και ενίσχυση των ανθρώπων που ασχολούνται με την κριτική γη, με τη μαλαβιζιώτικη γη, θα πρέπει να δούμε και την επέκταση του, της άδρευσης, του δικτύου, αλλά και το κόστος της άδρευσης. Διότι το κόστος της άδρευσης δεν έχει μειωθεί καθόλου, είναι Εγώ αρκετά υψηλό. Ότι η τιμή του νερού έχει μειωθεί στο Μαλεβίζ. Η τιμή του νερού, κύριε Χιντυράκη, μειώθηκε, εξαγγέλθηκε η μείωση προεκλογικά πριν λίγο καιρό. Όπω εξαγγέλθηκε προεκλογικά και το 2014, στη συνέχεια στην τελευταία πενταετία αυξήθηκε και ελπίζω για τους δημότες, επειδή αυτή η εξαγγελία ήταν πρόχειρη και προεκλογική, ε, αυτή η μείωση να είναι βιώσιμη και να μην είναι ένα πυρο, πυρο, εκπροεκλογικό πυροτέχνημα τη ε, της δημοτική Δημοτικής Αρχής για να μην πω τίποτα άλλο, μπερδέψει τους δημότες. Να πάμε σε άλλο τομέα. Ξέρω ότι έχετε πολύ μεγάλη ευαισθησία στα θέματα πολιτισμού και πολιτισμό. Το έχουν πει εκατό φορέ, δεν είναι μόνο οι, οι εκδηλώσει πολιτιστικέ. Σωστά. Πολιτισμό είναι οτιδήποτε κάνουμε στην καθημερινότητά μα, πώ Ναι ο ε, Γενικά ο πολιτισμός στο Δήμο Μαλεβιζίου Τεράστιο, είναι... Τεράστια πρόκληση ο πολιτισμός Αυτό ήθελα να πω. Τεράστια προοπτική υπάρχουν, ε, υπάρχουν δύο μεγάλα για μένα θέματα Στο Μαλεβίζι Που πρέπει να πατήσουμε πάνω Πέρα από το θρησκευτικό κομμάτι Από τις πανάρχες εκκλησίες ε, Πολύ όμορφες ε, Βυζαντινέ εκκλησίε που υπάρχουν στην περιοχή, πέρα από το πολιτιστικό κεφάλαιο, του ανθρώπου δηλαδή των πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται mm -hmm. στα χωριά του, υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι το Φόδελε και η παράδοση του Δομήνικου Κουθεδοκόπουλου, που είναι συνδεδεμένη με το Φόδελε και η ανάπτυξή του. Που για μένα εκεί μια από τι προτάσει μα είναι η δημιουργία ενό ε, πολιτιστικού κέντρου που θα μπορεί να φιλοξενεί καλλιτέχνε από όλο τον κόσμο και να δημιουργείται και ένα φεστιβάλ καλών τεχνών, Ε, προ το κλείσιμο τη τουριστική περίοδου, για mm -hmm. να ενισχύσουμε και την επιμήκυνση τη τουριστική ah. περίοδου. ενό μεγάλου διεθνού φεστιβάλ λοιπόν, στο Φόδελε. Αυτή είναι η πρότασή μα. Και το δεύτερο είναι η ανάδειξη του Μαλεβιζιώτη ω ενό κεντρικού έτσι, πολιτισμικού κεφαλαίου τη περιοχή. Αν ρωτήσουμε σε όλη την Ελλάδα κάποιον τι γνωρίζει για το Μαλεβίζι, θα μα πούνε πρώτα το Μαλεβιζιώτη και μετά όλα τα υπόλοιπα. Επίσης. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να δοθεί ένα βάρο για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτόν τον πολύ όμορφο χορό, τον πολύ ζωηρό χορό, που είναι έτσι δείγμα, ε, συμβολίζει ε, ό, 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 όλο το, το πνεύμα της περιοχής, ε, να τον αναδείξουμε μέσα από μια μεγάλη γιορτή, ένα φεστιβάλ που θα εμπλέξουμε μέσα και του τους πολιτιστικούς συλλόγους και όλες τις πολιτιστικές δομές της περιοχής, και όχι μόνο, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε, να ενισχύσουμε το τουριστικό μας προϊόν, να αναδείξουμε το πολιτιστικό μας κεφάλαιο, να δώσουμε την αξία τον τόπο που το αναλογεί μέσω και αυτών των δράσεων. Αλλά επιτρέψτε να πω κάτι ακόμα. Ο πολιτισμό δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ιστορία του τόπου, ναι. η οποία πρέπει, κατά την άποψή μου, να ε, ψηφιοποιηθεί, να έχουμε μουσεία σε κάθε περιοχή. Εμείς έχουμε μιλήσει και για μουσείο ιστορικό στον Κρουσόνα και για ε, μουσείο ενδεχομένω ε, στι περιοχέ που είναι μαρτυρικά χωριά. Με νέες τεχνολογίες, με virtual reality, με, 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 με εφαρμογές που θα ζωντανεύουν και θα δίνουν την πραγματική εμπειρία στον επισκέπτη που έρχεται να ζήσει την ιστορία των περιοχών και να αποκτήσει μια εμπειρία μέσω αυτών. Πώς θα κρατήσετε ένα νέο άνθρωπο να παραμείνει στα χωριά αυτά τα, τα μεγάλα που έχετε. Ο βασικό μας, βασικός μας άξονας είναι η νέοι διαλέγουν Μαλεβίζ. Είναι ο έκτος άξονας του προγραμματός μα mm. μας και πέρα από, τα, από τις διάφορες έτσι, πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε ως Δημοτική Αρχή, δηλαδή να, 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 να μελετήσουμε την παροχή κινήτρων, την διευκόλυνση σε επίπεδο δημοτικών τελών, αλλά και την δημιουργία τεχνολογικών πάρκων που θα δώσουν δυνατότητα στου νέου επιστήμονε περιοχή και στου νέου επιχειρηματίε να αναπτυχθούν μέσα στο Μαλεβίζι, να μην φεύγουν αλλού, είναι αν θέλετε ε, η, η, η. ανάδειξη του πλούτου των περιοχών του Μαλεβιζίου μέσα από το τρίπτυχο πρωτογενή τομέα τουρισμό-πολιτισμό. Μάλιστα. Ε, πιστεύω βαθύτατα στο ότι το μέλλον του Δήμου Μαλεβιζίου της, της, της περιοχής ευρύτερα είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός όμως εμπλουτισμένο με όλο αυτό το, το, πακέτο που έχω προναφέρει ήδη πολλές φορές στη συζήτησή μας, την ε, ανάδειξη της μαλεβιζιώτικης γης, τη σύνδεσή της με τον τουριστικό κομμα, το τουριστικό κομμάτι. Ήδη κύριε mm. Χιντυράκη, γίνεται αυτό στα ξενοδοχεία της περιοχής. Και προϊόντα του, του τόπου. Προϊόντα or? όχι όμως του τόπου. Oh. Προϊόντα άλλων περιοχών της Κρήτης. Γιατί δε γίνεται, και, δεν και, έχετε σύστοση. Και, στο... και, και προφανώ εδώ είναι και μία παράλυση της δημοτικής αρχής, διότι δεν έχει καμία γνώση για το τι, σημαίνει, τι συμβαίνει ήδη αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία της περιοχής, όπου μεγάλες αλυσίδες της περιοχής εντάσσουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα από άλλες περιοχές και όχι από το Μαλεβίζι. Είμαι πολύ, πιστεύω πάρα πολύ στην νέα γενιά της περιοχής και νομίζω ότι η επιχειρηματικότητα της, της περιοχής πρέπει να βασιστεί σε αυτή την πολύ ταλαντούχα νέα γενιά. Έχουν δημιουργηθεί κάποιοι πολιτιστικοί χώροι όπω είναι τα, τα μουσεία, η πινακοθήκη κλπ. Εγώ δεν τα έχω επισκεφτεί. Σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά όλα, Έχ, έ, Έχουν γίνει. Υπάρχει η δημοτική, το μουσείο, η πινακοθήκη, η βιβλιοθήκη. Έχουν και, γίνει ναι. αυτές οι υποδομές, έχουν δημιουργηθεί και είναι ε, πάνω σε αυτά στο οποίο θα χτίσουμε την επόμενη mm. μέρα. Ε, και η πινακοθήκη της Τηλίσου και κάποια άλλα ε, μουσεία που. Έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή. Αυτά όλα πρέπει να διασυνδεθούν μεταξύ του, πρέπει να αλληλεπιδρούν και θα πρέπει να λειτουργούν σε ένα κόμβο πολιτισμικό για όλη τη δραστηριότητα που πρέπει να αναπτυχθεί στην περιοχή. Ξέρετε, μία από τι ενστάσει μου σε ό,τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από την νη Δημοτική Αρχή είναι η αποσπασματικότητα mm -hmm. και η προχειρότητα στο σχεδιασμό. Γίνονται πράγματα, γίνονται όμω ε, ατάκτω συρριμμένα στην περιοχή και χωρί ένα κεντρικότερο στρατηγικό σχεδιασμό. Ο οποίο θα συντονίσει θα αναπτύξει και θα δώσει αυτό το που λέμε ταυτότητα στην περιοχή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό οτιδήποτε γίνεται να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό. Κύριε Μποκύρα, θα έχετε ένα πρόβλημα όμω. Γιατί θα πρέπει. Πολλά. Μιλάτε. Ε, πολλά προβλήματα από ε, μιλάτε ότι θα πρέπει να έχετε μια ισόρροπη ανάπτυξη του παραλιακού, παραλιακού μετόπου, το που είναι και το πιο πλούσιο, με το αγροτικό ή με το ορεινό. Ε, δηλαδή θα πρέπει να έχετε ένα, ένα, ένα πολύ μεγάλο σχέδιο μπροστά σα. Αν θέλετε να τα κάνετε σε όλου, να μην, μην σα πούμε ξαφνικά ότι προβάλλετε τη θάλασσα και αφήνεται το βουνό ή την πεδιάδα. Μα σα το είπα κάποια στιγμή και στη συζήτησή μας μέχρι τώρα, ότι προτεραιότητες και ανάγκες υπάρχουν παντού. Εμεί δεν θέλουμε να αδικήσουμε ούτε να μεροληπτήσουμε υπέρ μια περιοχή ή άλλη και δεν είναι και αυτό και ο στόχο τη δική μου ενασχόληση με τα κοινά και με το συγκεκριμένο εγχείρημα των δημοτικών εκλογών. Στόχο είναι να αναπτύξουμε ισόρροπα όλο το Δήμο. Με κέντρο τον άνθρωπο, τι ανάγκε των δημοτών και μέσω ενό στρατηγικού σχεδιασμού για όλο το Δήμο, τι βασικέ προτεραιότητε που έχουν οι, οι επιμέρου περιοχέ του Δήμου, να προχωρήσουμε βήμα-βήμα και με σοβαρότητα, υπευθυνότητα στι αναγκαίε υποδομέ και δράσει που έχει ανάγκη το Μαλεβίζη. Κοιτάξτε, μου άρεσε πάρα πολύ που λέτε Δεν μηδονίζω τίποτα από ό,τι έγινε. Σεκάμε μπορεί μην να μην έγινε παραλήψη οτιδήποτε. Τα επισημαίνετε συνεχώ, αυτά που δεν έγινε πρόκειται να γίνουν. Αλλά μου αρέσει ο τρόπο αυτό. Ένα πολιτικό πολιτισμό που υπάρχει. Μα μένουν ακόμα δύο-τρία λεπτά στο ημίρο. Πέρασε πολύ γρήγορα η κουβέντα αυτή. Αλλά θα ήθελα έτσι, ε, κλείνοντα, ε, όχι σε μένα, αλλά στου δημότε του Μαλεβιζίου, να του πείτε γιατί πρέπει να ψηφίζουν το Μινέλο τον Μποκέ. Και α μην κοιτάξετε εμένα, κοιτάξτε την κάμερα που σα κοιτάζει. Οι δημότες, Για ποιο λόγο. Οι δημότε θα έτσι. πρέπει να επιλέξουν ε, με βάση το μέλλον του τόπου. Να δουν ποιε είναι οι προοπτικέ, ποιε είναι οι προκλήσει, ποια είναι η, επόμενη μέρα για το Δήμο Μαλεβιζίου. Να κρίνουν τα ψηφοδέλτιά μα, να κρίνουν τι προσπάθειε που έχουν γίνει, να κρίνουν το παρελθόν μα, να κρίνουν και τι προοπτικέ που μπορούμε να έχουμε στο μέλλον. Αυτό κάνω και εγώ στη δουλειά μου. Ε, αυτό που πρέπει να δει λοιπόν ο Δημότη είναι το μέλλον του τόπου. Να δει το μέλλον του τόπου τον ίδιο, του ίδιου του αυτού και τον, των επόμενων γενεών του Δήμου Μαλεβιζίου για να μπορέσει ε, να πάει ένα βήμα παρακάτω να κρίνει ελεύθερα, να κρίνει δημοκρατικά, να κρίνει ανοιχτά, χωρί ε, παροπίδε, χωρί δεσμεύσει, χωρί αγκυλώσει που όλα αυτά τα χρόνια όλου μα μας έχουν ε, περιορίσει πολλέ φορέ τι επιλογέ μα. Πρέπει να αποφασίσει ανοιχτά, δημοκρατικά και με γνώμονα το μέλλον του Δήμου. Ε, Έλεγα να κλείσω με αυτό, αλλά με συγκλίζει κάτι άλλο. Ποια είναι η σκέψη για την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι μια πρόκληση. Θα δούμε πώ θα λειτουργήσει. Εμένα δεν με φοβίζει. Θα δούμε πώ θα, θα λειτουργήσει. Δεν με φοβίζει. Σα είπα στην αρχή τη κουβέντα μα ότι για μένα η σύνθεση των δυνάμεων είναι, αν θέλετε, κομμάτι τη δουλειά μου, κομμάτι τη ιδιότητά μου, κομμάτι τη καθημερινότητά μου. Αυτό έχω μάθει να κάνω και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω σε κάθε μετερίζα από εδώ και πέρα. είτε δηλαδή... είμαι δήμαρχο, είτε. Δηλαδή, 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 αν είστε δήμαρχο, δηλαδή. θα προσπαθείτε να, πάρε, να, να, βγάζετε ε, με, ε, με ε, αποφάσει με μεγάλη πλειοψηφία. αυτό εννοείται. Έτσι, έτσι κι κύριε Χιντηράκη, νομίζω ότι οι δημοτικέ αρχέ πρέπει να συνεργάζονται με ευρύτερε δυνάμει κοινωνία. Mm. Ανοιχτά, με διαφάνεια και με καθαρέ κουβέντε. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα Ξαναγυρίσαμε, κυρίε και κύριοι. Καθυστέρησαμε δύο-τρία λεπτά γιατί ο φιλοξενούμενο μα ο δεύτερο ήταν στην Πόμπια, ήταν στη Μεσαρά. Και έπρεπε να φύγει από εκεί, να έρθει στην τηλεόραση. Φανταστείτε λοιπόν τι τραβάνε αυτέ τι μέρε, του, τουλάχιστον οι υποψήφοι τη περιφέρεια, που πρέπει να γυρίσουν όλη την Κρήτη. Οι δημοτικοί είναι πιο κοντά. Και έτσι τρέχουν από χωριό σε χωριό να θερμάνουν γνωριμίε, να του γνωρίσουν προσωπικά. Και θα παίξει ρόλο, κατά την άποψή μου, και είναι ε, πολύ σοβαρό, η αναγνωρισιμότητα του προσώπου. Ο φιλοξενούμενο απόψε ο Παύλο Μπαρετάκη δεν έχει ανάγκη από κοπλιμέντα, γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει δώσει δείγματα γραφή και σαν επιστήμονα και σαν δήμαρχο. Και έτσι νομίζω ότι είναι ένα από τα φαβορή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, κύριε Σινδυνάκη. Πράγματι, είναι η εποχή που είμαστε όλοι. Στον αγώνα που λέμε, καθημερινά η επαφή με τον κόσμο, οι εκλογέ χωρί επαφή με τον κόσμο, χωρί την ομιλία, χωρί να πα στο καφενείο, να πιει μια ροχή ή να τσουκλίσει το ποτήρι, δεν γίνονται. Αυτό ε, είναι για μα, για όλου του υποψήφιου, αλλά και ο πολίτη που το θέλει. Θέλει τον υποψήφιο να είναι δίπλα του, θέλει να τον δει. Ε, παρά τι δυσκολίε που υπάρχουν, πραγματικά είναι, είναι, είναι δύσκολε αυτέ οι μέρε για όλου μα, όπω αντιλαμβάνεσαι. Ε, Όμω θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μα να μα γνωρίσει ο κόσμο, διότι και τώρα και μετά θέλει τον άνθρωπο που ζητάει την ψήφα του και αυτό που θα εκλογεί μετά να έχει επαφή, να τον ξέρει και να μπορεί στη συνέχεια να του πει το πρόβλημά του, να του πει ε, τι θέλει να αντιμετωπίσει, έτσι ώστε γι' αυτό άλλωστε ζητάμε την ψήφο, για να δώσουμε ε, λύσει στα προβλήματα του κόσμου. Το στίχημα είναι αυτό για όλου μα. Κάποιο θα ρωτήσει, και εγώ προσωπικά θα ρωτήσω. Ο Παύλο Μπαρτάκη ήταν ένα επιτυχημένο δήμαρχος στη Βιάνο. Πώ αποφάσισε να μεταπηδήσει να πάει στην περιφέρεια, Είναι θέμα αρχή. Ε, καταρχήν, από την πρώτη μέρα που ανέλαβα το Δήμο τη Βιάνο το 2011, είπα από μέσα μου πάω για δύο θητείε. Διότι αν δεν τα καταφέρω σε δύο θητείε, ε, τι θα κάνω στην τρίτη. ή αν βάλω κάποια πράγματα τα οποία ε, ε, θα τα ολοκληρώσουμε θα τα προσπαθήσουμε. Ε, νομίζω ότι είναι καιρό να ανανεωθεί το, ο, ο Δήμαρχο με μια άλλη ομάδα να τα συνεχίσει. Αυτό λοιπόν ήταν από την πρώτη στιγμή που εγώ πήγα στο Δήμο τη Γιάννου. Το 2011 το ανακοίνωσα και στη δημοτική μου ομάδα ότι ξέρετε, ε, ω Δήμαρχο, εγώ θα ολοκληρώσω τον κύκλο μου εδώ πέρα. Και το οριστικοποίησαμε βέβαια στο δεύτερο μισό τη θητεία μου, τη δεύτερη θητεία μου, όπου εκεί έβαλε διαδικασία στην παράταξή μου. Ήταν λοιπόν ξεκάθαρο για μένα, ήταν θέμα τάξεω, Είχα δεσμευτεί για δύο θητείε. τι έκανα, παρόλο που μου προτείνανε και οι συνεργάτε μου να συνεχίσουμε. Εγώ είπα όχι, δεν θα παρεκκλίνω. Ε, ήρθε και η πρόταση από το Σάββατο Αρναωτάκη με το οποίο είχαμε μία άριστη σχέση ε, και πολύ καλή συνεργασία ο Δήμαρχος. Ε, και βέβαια ήταν η πρόκληση της περιφέρειας που ε, με τη δικιά μου την... Ε, ε, αυτό που είχα βάλει το στοίχημα να ολοκληρώσω τι θητείε μου, να συνεχίσω στη συνέχεια στο δεύτερο βαθμό, αυτή, πάλι στην, στην, αυτοδιοίκηση, αλλά σε ένα επίπεδο διαφορετικό. Κάθε νομό έχει τα δικά του τα προβλήματα. Τα Χανιά, το Ρέθινο, το, το Ιράκ και το Λασίθι. Εσεί γυρνάτε το νομό Ιρακλείου. Άρα θα είστε περιφερειακό σύμβολο τη ενότητα Ιρακλείου. Ε, τι διαπιστώνετε γίνοντα στα χωριά, Έχουν ενδιαφέρον καταρχήν να ψηφίσουν, Του ενδιαφέρει γι' αυτό. Υπάρχει, υπάρχει ενδιαφέρον. Η αυτοδιοίκηση έχει ενδιαφέρον γιατί. Ο, η, αυ, η αυτοδιοίκηση, ο δήμαρχο, ο περιφερειάρχη, ο περιφερειακό σύμβολο είναι ο άνθρωπο που θα τον βρει. Που είναι δίπλα του. Που είναι ε? δίπλα. Δεν θα πάει στην Αθήνα στον υπουργό να του λύσει το πρόβλημα. Ακόμα και να μην έχει σχέση το πρόβλημά του με την τοπική αυτοδιοίκηση, εκεί θα απευθυνθεί για να μπορέσει να βρει μια άκρη και μια λύση. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Ε, υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον από τον κόσμο και θεωρώ ότι θα συμμετέχει. Στι κάλπε να ψηφίσει γιατί είναι τα προβλήματα. Περιμένει από εμά να λύσουμε τα προβλήματα. Είναι ισορρευμένα τα προβλήματα. Έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά όπω καταλαβαίνει, όπω καταλαβαίνει και έχει την αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Άρα λοιπόν, χρειάζεται του ανθρώπου, όλου εμεί που σήμερα διεκδικούμε να εκλεγούμε, να είμαστε και στη συνέχεια και μετά μαζί του και να μπορέσουμε από κοινού όλοι μαζί να συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Υπάρχουν θέματα και με υποδομέ, υπάρχουν θέματα και με το νερό για του αγρότε μα, του καλλιεργητέ, υπάρχουν θέματα και με τον τουρισμό που είναι η ναυαρχίδα τη Κρήτη. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει αρκετά πράγματα, αλλά πρέπει να και να ολοκληρωθούν και να συνεχιστούν. Πηγαίνοντα από, από την μια άκρη στην άλλη του νομού, θα είδατε ότι ο Νότο υστερεί σε σχέση με το Βορρά. Ειστερεί. Δεν ξέρω το λόγο και για ποιο λόγο, αλλά... Ο, ο... λόγος ναι. είναι ότι υπήρχε μια α, ανάπτυξη, ας το πούμε έτσι, από πολλές δεκαετίες πίσω, όπου δόθηκε το κέντρο βάρους στον τουρισμό πάντα, στον βορρά. Εδώ αναπτύχθηκαν οι μεγάλες έτσι, τουριστικές μονάδες, εδώ έγιναν τα περισσότερα... Έργα υποδομών όπω είναι η Όμω η πιο Μάγη. όμορφη περιοχή είναι ο Νότος. Είναι η πιο όμορφη και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Ναι. Θέμε την ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν έργα υποδομή που αφορούν ειδικά τα οδικά έργα, α, για να μπορέσει να διατηρηθεί και το περιβάλλον, αλλά να, να αναπτυχθεί τουριστικά. Ο Νότος έχει πολλά να δώσει. Ας πούμε, στη Βιάνο, την περιοχή δικιά μας, σε συνδυασμό με το αεροδρόμιο του Καστελίου, το οποίο είναι ένα μεγάλο έργο. Αυτό θα δώσει μια α, διαφορετική όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο της δικιάς μας, αλλά και της Ιεράπετρας και τα έργα τα οποία, αναγκαστικά θα γίνουν πλέον. Δεν μπορεί, δεν εννοείται να λειτουργήσει το αεροδρόμιο χωρί να διασυνδεθεί, α πούμε, η Μεσαρά. Ναι. Ή να διασυνδεθεί η Βιάνο μέσω τη Ιεράπτα. Αυτέ οι μελέτε που έχουν γίνει πλέον θα μπουν. Και να έχουμε και ένα νότιο άξονα που είναι απαραίτητο εκεί για την περιοχή. Ε, όχι μόνο για την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και για τα αγροτικά προϊόντα. Είναι πρωτογενή τομέα που δεν μπορεί να λείψει από τον όποιο σχεδιασμό τον οποίο κάνουμε. Πρέπει ο πρωτογενή τομέα να στηριχτεί. Θέλει ε, έργα, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στον, αγρότη, στον παραγωγό, να έρθει άμεσα με τις αγορές και να διακινήσει τα προϊόντα. Είναι αυτό που λέτε αγροδιατροφή. Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Είναι ε, ο πρωτογενής τομέα. Ε, βλέπετε, έχουν γίνει και από την περιφέρεια σημαντικά βήματα ε, ε, και στο ελαιόλαδο και στην κριτική διατροφή, που είναι το κυριότερο, αν, αν μπορέσουμε τη γλυκία διατροφή να την περάσουμε παντού, που ουσιαστικά δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα άλλο. Να τη συνδέσετε με τον τουρισμό καταρχήν. Ακριβώ. Να συνδεθεί με το τουριστικό προϊόν. Έχουν γίνει βήματα. Ναι. Πολλά βήματα. Α, και στο λάδι μα και σε προϊόντα κριτικά τα οποία έχουν μπει και έχουν ε, με μεγάλη επιτυχία θα έλεγα σήμερα στις τουριστικές μονάδε, από ένα απλό προϊόν που μπορεί να είναι ο ντάκος, ας πούμε, ντομάτα και τη φέτα που βάζουμε ξέρετε πόσο μπορεί να στηριχθεί ο παραγωγό μα, α πούμε. είναι λοιπόν αυτέ οι ενέργειε οι οποίε πρέπει να συνεχιστούν. Είναι δράσει οι οποίε πρέπει να, να, στηριχθούν. Η περιφέρεια το πάνω σε αυτέ τι δράσει. Έχει, έχει καταβληθεί με μια μεγάλη προσπάθεια, στον, ειδικά και στην διατροφή ει, τη δικιά μα, στα αγροτικά προϊόντα, και ειδικά στο ελαιόλαδο, όπω είναι και το μέλι, Προσπαθούμε και εμείς η αυτοδιοίκηση ε, να συμμετέχει με, την, με το να προβάλλει τα προϊόντα τα δικά μας είτε σε τουριστικές εκθέσεις είτε σε άλλες εκθέσεις. Είναι σημαντικό αυτό για να τα γνωρίσει ε, ε, ο πολίτης, ο, ο καταναλωτής, να τα βάλει στην κουζίνα του, στο τραπέζι του. Ε, όχι μόνο εδώ εμείς ως ντόπιοι που, που το κάνουμε, αλλά και ο επισκέπτης. Ο επισκέπτης. Ο ο, ο κόσμο δεν ξέρει ακριβώ ποιε είναι οι αρμοδιότητε τη περιφέρεια και πολλέ φορέ μπερδεύεται με τι αρμοδιότητε του κεντρικού κράτου, με τη περιφέρεια ή με τον Δήμο. Η, η περιφέρεια, η περιφέρεια Κρήτη μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στι νέε θέσει εργασία, Έχει. Κοιτάξτε, με την έννοια α, πια, δημιουργώντα έργα. Η περιφέρεια Κρήτης διαχειρίζεται το πακέτο, το ΕΣΠΑ που λέμε, το ναι. οποίο είναι συγκεκριμένο. Διαχειρίζεται τι δημόσιε επενδύσει, έχει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δημιουργώντα λοιπόν όλο αυτό που λέμε μια, ένα αναπτυξιακό εργαλείο, χρηματοδοτώντα δράσει χρηματοδοτώντας νέα έργα, σαφώ και βοηθάει και στην μείωση τη ανεργία. Όταν δουλεύονται ε, νέα έργα, είτε στην ορθοδοκία, είτε σε κτηριακέ υποδομέ. Είτε στη διαχείριση των απορριμμάτων, άσχετα αν χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια και υλοποιούνται από το Δήμο, όταν χρηματοδοτούνται ε, τα σχέδια από ε, επιχειρήσεις. Αναπτυξιακά σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνται ε, για να μεγενθηθούν ή να αναπτυχθούν οι επιχειρήσει. Όλα αυτά βεβαίω έχει συμβάλει πολύ σημαντικά, θα έλεγα, στη μείωση τη ανεργία. Ναι. Ω Δήμαρχο, είχατε μια άσχημη εμπειρία τότε με την φοβερή πυρκαγιά. Βεβαίω. Ήταν κατά θα έλεγα, και η περιοχή και θα εμπειρία. Αν, έχετε, αν, η περιφέρεια έχει και, έχει και πολιτική προστασία, αν ναι? έχει δηλαδή καμία. σχέση με, με την πολιτική προστασία. Είμαστε σε άμεση επαφή και καθημερινή με την περιφέρεια Κρήτη. Υπάρχει ο σχεδιασμό και με τι υπόλοιπε υπηρεσίε και εμεί και δώσαμε. Και θέλω να πω ω Δήμο μια μεγάλη βαρύτητα στην πολιτική προστασία. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για εμά εκεί που βιώσαμε. Ευτυχώς Ευτυχώ και μετέπειτα έγιναν αρκετέ προσπάθειε και να πω ότι σε συνεργασία με την Πυροδεσκή και την Περιφέρεια, ε, καταρχήν το πρώτο που κάναμε ήταν να φτιαχτεί μια εθελοντική ομάδα πολιτική προστασία. Που είναι, τη στηρίζουμε, τη βοηθούμε και είναι σε αναπάσα και στιγμή έτοιμη να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίε ε, δημιουργήσαμε, κατασκευαστήκαν έξι νέε υδατοδεξαμενέ mm -hmm. σε όλο τον ορεινό όγκο που είναι το, το πευκοδάθο από 200 κλπ, <Κι> ναι, ναι, ναι. οι οποίε είναι ε, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Ε, τοποθετήθηκαν όλα τα υδροστόμια τα οποία μα επέδειξε η Περιβεσχή με τι θέσει ε, στο GPS. Δηλαδή, μπορεί το Περιβεστικό όχημα να ξέρει ότι έχει μια πυρκαγιά και ξέρει ότι στο συγκεκριμένο σημείο θα βρει νερό. Θα βάλει την μάνικα που λένε και θα. Α, αυτό πώ θα έπρεπε να γίνει σε όλη την Κρήτη. Ε? Με, με GPS. Πιστεύω ότι γίνεται η συνεργασία. Μα υπόδειξε μας, η πυροσβεστική. Εμεί μα είπε ότι θέλουμε αυτό. Εξοπλίσαμε όλο το πυροσβεστικό κλιμάκιο τη Βιάννου. Πήραμε αποστολέ μέχρι ε, τι μάγκε, όλα αυτά τα εργαλεία που είναι χρήσιμα στου πυροσβέστε. Αγοράσαμε πυροσβεστικό όχημα. Έχουμε πυροσβεστικό όχημα το οποίο είναι ε, όλο το καλοκαίρι. Άρα είναι πρότυπο είναι... η Βιάννου. Ε. Προσπαθήσαμε, κοιτάξτε, με πολλά προβλήματα διότι έχουμε έλλειψη προσωπικού και προσπαθούμε με εθελοντέ και με τη βοήθεια και συνεργασία πολλών να έχουμε ε, αυτή τη δράση. Είναι το σύστημα τέτρα το οποίο ξεκίνησε με την περιφέρεια και επικοινωνούμε όλοι ε, όταν σε ένα γεγονός, αλλά και η συνεργασία που έχουμε με τους υπόλοιπους δήμους ε, σε αλληλοβοήθεια. Να στείλουμε ένα όχημα, να πάρουμε ενίσχυση, μια υδροφόρα, όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή ένας σχεδιασμό που είναι αναγκαίος και υπάρχει μια... Ε, ένα συντονισμό από την ίδια την περιφέρεια έχει το, ε, τη διεύθυνση πολιτική προστασία, η οποία Α, επικουρεί όλο αυτό το έργο, συντονίζει και βοηθάει και με μηχανήματα και με ε, προσωπικό και με ό,τι μπορεί να βοηθήσει αν έρθει εκείνη η στιγμή να χρειαστούμε κάποια. Ναι, γιατί να πάρα πολλοί λένε Μα δεν έγινε τίποτα. Μα κά... ε, Με το δεν έγινε τίποτα τόσα χρόνια δεν, δεν έπαιτονται ε, ετοιμαζόμαστε για α, να αφιβώς. γίνει. έτσι είναι το θέμα. Δεν είναι να γίνει. Είναι όταν θα γίνει, είχαν πέσει μια φωτιά στην έμπαρο. Την οποία είμαστε όλοι εκεί σε 15 λεπτά, σε μισή ώρα έχει τελειώσει. Mm. Μέχρι τα ελικόπτερα που κινητοποιήθηκαν, όλα αυτά και περιορίσει άμεσα. Θέλ, θέλω να πω δηλαδή, εξαρτάται βέβαια και από τι συνθήκε τι οποίε Διότι, αν έχει μια πυρκαγιά η οποία θα σου ξεκινήσει στι μια τα ξημερώματα από μια δασική έκταση με 11 μήνε. μέχρι που το φορά έρα, να ξυπνήσει, ε, θα έχει προχωρήσει ε, αρκετά. Ναι, ε, είναι και οι δυνάμει δηλαδή εκείνη τη στιγμή που ξέρετε ποιο είναι όμω σε μια τέτοιο γεγονό. Η ανθρώπινη ζωή. Σωστά. Αυτό που είναι σχεδιασμό ναι, ναι. είναι να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή. Χιρίως. Διότι ε, λέμε ότι μπορεί να καίει κάποια στρέμματα, όμω πάντα, πάντα αυτό που λέμε, είτε είναι μια θεομηνία που Λέ, μπορεί να είναι από. Η ανθρώπινη ζωή μετράει νημίες, πολύ περισσότερο από ό,τι είναι. Η από την ζωή. Αυτό είναι το οποίο μετράει. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα τη περιφέρεια είναι η διαχείριση των υδάτων. Ναι. Εντάξει, φέτο έβρεξε μετά από τόσα χρόνια και γεμίσανε τα μιευτήρε. Όμω πολλοί λένε ότι η περιφέρεια θα πρέπει να κάνει, να κάνει πολλέ μελέτε, δηλαδή να γίνουν πάρα πολύ έργα, γιατί τα περισσότερα νερά φέτο πήγανε στη θάλασσα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κοιτάξτε όμω εδώ, εδώ στο Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ένα φράγμα εδώ και 40 χρόνια. Και μόλι τώρα καταφέραμε να κάνουμε οριμότητα τη μελέτη και να προχωρήσει τη διαδικασία μετά από 40 χρόνια, γιατί αλλάζουν οι διαδικασίε, αλλάζουν οι μελέτε, αλλάζουνε... Ε, δεν γνωρίμαστε 40 χρόνια, δηλαδή. Ε, τι Κι όμως, αυτή είναι η, γρα... η, η αιώνια ελληνική γραφειοκρατία. Ε, και όχι μόνο, σας λέω τώρα μια περίπτωση. Ε, πραγματικά, το σημαντικότερο από όλα, διότι όταν έχουμε το νερό πρέπει να το μαζεύουμε, είναι να γίνουν τα, τα έργα αυτά που είναι απαραίτητα για τον τόπο. Και λιμνοδεξαμενές και τα φράγματα, τα εγγυοβελτω... έργα, όπω τα λέμε, τα οποία έχει γίνει μια προσπάθεια σημαντική από την περιφέρεια α, και οι πόροι δυστυχώ οι οποίοι διατέθηκαν, θέλω να σα πω, φέτο από το Υπουργείο για μα, για την περιφέρεια, για τρίχου είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Κρήτη. Είναι και τα χρήματα τα οποία κανονίζουν. Είναι ουσιαστικά δύο μεσαία α, έργα κατά αναλογία. Α, και αυτά πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να γίνουν αυτά, να γίνουν τα δίχτυα, να δουλέψουν. <ΣΚΕΔΑ> Κατάλαβα. Σχολίες, δηλαδή είναι και θέμα χρηματοδοτήσεων. <ΣΟ>... Θα πρέπει το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη να δώσει ένα πιο μεγάλο πακέτο έργων, να μπορούν αυτά τα έργα που τουλάχιστον είναι όριμα και έχουμε οριμάσει να χρηματοδοτηθούν και να γίνει και αυτή η απορροφητικότητα. Κατάλαβα. Το πρόγραμμα τη Αγροτική Ανάπτυξη από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη που αφορά τέτοιου είδου έργα ξεκίνησε μόλι τέλη του 2018 να ανοίγει τι χρηματοδοτήσει. Δηλαδή, και μελέτε να είχε, δεν μπορούσε να το βρει κάπου και ναι, να, να προχωρήσει. Κύριε Μπαρετάκη, σε εποχέ δύσκολε, που ο κόσμο ε, έχει περάσει αυτά τα χρόνια πολύ δύσκολε καταστάσει, διαβάζω στο πρόγραμμά σα μέσα ότι καταπολέμησε τι Ναι. Τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια αυτό, ήδη κάνει αρκετά πράγματα. Είναι, είναι, δηλαδή, όταν το υπάρχουν. διαβάζει κανεί, αμέσω λέει συγκινείται. Κάτι. Ναι. Τι μπορεί ε, να κάνει η περιφέρεια, η περιφέρεια πάνω σε αυτό. Η τι μπορεί να κάνει. Κάνει. Υπάρχουν πολλέ δράσει σήμερα που είναι πάνω σε αυτό το τομέα. Α, από τη διανομή μερίδων φαγητού και, και συνδρομή μέσω του, πρόγραμμα, του προγράμματος ΤΕΒΑ, του προγράμματος επιστημικής βοήθειας όπως λένε, που συνεργασία η Περιφέρεια και Δήμη, ε, υπάρχει πραγματικά ένα νούμερο το οποίο είναι σημαντικό ανθρώπων οι οποίοι μπορούν και βιοπορίζονται μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Λέμε για περιπτώσεις ακραίας φτώχειας, πραγματικά, ε, που υπάρχει. υπάρχει είναι τα κοινωνικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται συγκεκριμένα με, με ποσά τα οποία δεσμεύονται μέσα από τις πόρες της περιφέρειας ε, ακόμα και η στήριξη των οικογενειών μέσα από, τα, από το θεσμό που υπάρχει τον ΚΙΦΗ, τον ΚΑΠΗ, δηλαδή η κέντρα τα οποία είναι η μερίστα φροντίδα που πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί και βρίσκουν ένα φαγητό και απασχολούνται. Έχει λοιπόν αρμοδιότητε. Βεβαίω είναι Α. και δεσμευμένοι πόροι και μάλιστα όπως είπε και ο Περιφερειάρχη, αυτά συνεχίζονται τα προγράμματα μέχρι το 2023. Υπάρχουν δηλαδή χρηματοδοτήθηκε η περιφέρεια, δεσμεύτηκαν τα κονδύλια αυτά για την καταπολέμηση και γενικότερα κοινωνικά προγράμματα όπως τα λέμε εμείς, μέχρι το 2023, από σήμερα δηλαδή για άλλα α, τέσσερα χρόνια ακόμα, έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση και η συνέχιση αυτών των κοινωνικών προγραμμάτων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που είναι μέσα και η ακραία φτώχεια αλλά και η στήριξη των οικογενειών. Η στήριξη τη ανεργία. Είναι προγράμματα χρηματοδούμενα βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία τα αξιοποιεί αλλά, η περιφέρεια ανα, ανακουφίζουν. και τα ανακουφίζουν. ανακουφίζουν. Δεν λύνουν προβλήματα. Κατάλαβε, γι' αυτό είπα Αλλά α, είναι όμω μια στήριξη σε μια οικογένεια η οποία α, α, πραγματικά δυσκολεύεται να έχει α, ακόμα και το πιάτο αυτό. Κύριε Μπαρτάκη, δίνεται μια σημαντική βοήθεια. Ο, στο, στο βορρά τη Κρήτη ο τουρισμό είναι αναπτυγμένο και. Είναι μεγάλο ο συγχωρητή Το θέμα μα είναι το, το εξή: Ότι υπάρχει θεματικό τουρισμό και στο νομοϊρακλήψη άλλου νομού. Εκεί τι μπορούμε και να κάνουμε για να, να κατευθύνουμε. Ο θεματικό τουρισμό μπορεί να δώσει πολλέ, πολλές, πολλές λύσει. Α ας πούμε, μια επίσκεψη στα αμπέλια, στο, στο τρίγο. Μια mm. επίσκεψη να μπουν οι δράσει όταν βγαίνει η Ιρακή, τα λακοκάζανα, που λέμε. Ε, μια επίσκεψη, άλλο θεματικό, μπορεί να είναι ο θρησκευτικό τουρισμό αυτά προβάλλονται, γίνονται. Ε, και πιστέψαμε ότι ο, θρησκευτικό τουρισμό ε, έχουμε, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ στην περιοχή μα. Έχονται ε, πολλοί επισκέπτε οι οποίοι θα δουν, θα πάνε να δουν ένα μοναστήρι, να προσκυνήσουν, να, να αναδεχθεί και με όλο το οικονομικό έτσι που μπορεί να επιφέρει σε μια περιοχή η δραστηριότητα. Είναι φυσιολογικό ο τουρισμό. Έχουμε Πολλέ περιοχέ οι οποίε έχουν χιλιάδε επισκεπτών που πάνε να δουν ε, τη φύση, την ομορφιά, τα φαράγγια μα, ε, τα μονοπάτια αυτά, τον περιπεπτητικό τουρισμό όπω λέμε, να κάνουν μια ορειβασία. Έχει πάρα πολλά τέτοια μέρη η μα και η περιφέρεια συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προβάλλοντα και αναδεικνύοντα όλε αυτέ τι περιοχέ ε, τη ενδοχώρα του νησιού μα που μπορούν να έχουν αυτέ τι δράσει και όλο και είναι και αυξάνονται. Ξέρετε, Ευχαριστώ. Α, ειδικά α, αν πα έναν επισκέπτη και δει πώ παράγει τη ρακή και το όλο αυτό που στείνεται, τον έχει κερδίσει για πάντα εδώ στην Κριτή. Το να τον πα όταν κάνει το λιωμάζωμα, να τον βάλει σε μια ελιά, να μαζέψει τον πα στο ελαιοργείο, να δει πώ βγαίνει το λάδι, να δοκιμάσει τον τάκο τη στιγμή που βγαίνει το λάδι. Είναι δράσει οι οποίε όλο και περισσότερο κερδίζουν. Είναι λοιπόν μεγάλη προσφορά τη περιφέρεια με στοχευμένε δράσει. Διότι όταν είσαι παντού στην καρδιά του τουρισμού, όταν γίνονται μεγάλε εκθέσεις, αυτό προβάλλει για να φέρει τον επισκέπτη στη συνέχεια εδώ πέρα και να τον πα και να του κεντρήσει τον ενδιαφέρον. Και αν, ε, ε, αν φύγει ικανοποιημένο, ο ένα θα γίνει 100. Κύριε Μπαρτάκη, γυρνώντα στον όνομα Ηρακλείου, αν και τον έχει γυρίσει πολλέ φορέ, υπάρχει λοιπόν ο Βορρά, ο, ο ΒΟΑΚ, που κάτι έγινε πάλι τώρα και κάτι θα γίνει στη συνέχεια. Υπάρχει ο νότιο άξονα που δεν είναι, είναι τελειωμένο, όμω υπάρχουν και οι κάθετοι. Οι κάθετοι. Εκεί τι γίνεται. Στου κάθετου ε, άξονε, γιατί ε, έχουν μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη. Ε, την την κυριότερη σημασία. Είναι, α. Οι κάθετοι άξονε, όπω είναι ο δρόμο στο Εράκλειο, α πούμε, Βιάνο Σεράπετρα, που έχει φτάσει σε ένα σημείο mm. και πρέπει να ολοκληρωθεί. Και εκεί ήδη έχει δεσμευτεί ένα σημαντικό ποσό να ολοκληρωθεί μελέτη από τον Καραβάδο μέχρι, μέχρι τη Βιάνο και έχει ετοιμαστεί μελέτη από τη Βιάνο έω μήρθο Σεράπετρα. Και είναι έργα τα οποία θα γίνουν και με βάση το σχεδιασμό του αεροδρομίου. Με μεγάλη χαρά διαπίσω ότι σε μερικέ μέρε παραδίδεται επιτέλου μετά από πόσα χρόνια και το Ηράκλειο Μεσαρά, ο δρόμο τη Μεσαρά. Από την Αγία Βαρβάρα μέχρι. Μια που θα μέχρι, παρακάμψει τα Θα λύσει πραγματικά, πραγματικά πολλά προβλήματα τη επικοινωνία εκεί πέρα. Έχει γίνει από παλιότερα, πάλι από την αρχιακή αυτοδιοίκηση ο, ο δρόμος δρόμο μέχρι τον το πύργο. Ο... Ναι, ο δρόμος ναι, ναι. αυτό ο οποίο ενώνεται τώρα με τον κερδικό δρόμο του Ελλάδου και Με τον κερατόκαμπο δεν είναι και τόσο ναι, επιπληκτικό τακτικά Βέβαια, γι' αυτό. Βέβαια, <laughs> έχουμε τον δρόμο, τον κόβο <laughs> του Αρκαλοχωρίου, ο ναι. οποίος ε, περιμένουμε από μέσα σε μέρα να εγκαθίσταται ο εργολάβο να ξεκινήσει τη διαδικασία και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την προσβασιμότητα στην περιοχή ε, της Βιάννου. Η... Βεβαίως, οι δρόμοι που πρέπει να γίνουν είναι ένας παράλληλος δρόμος, όχι στον νότιο άξονα με τα μεγαλοπίβουρα σχεδιά τα παλιά, αλλά υπάρχει yeah. ένας ικανοποιητικός δρόμος α, από το Τζούτζουρα να περάσουμε στο Μύρτος, yeah. ο οποίος σε πολλά σημεία έχει, έχει οριμάσει μελέτη, άλλα έχουμε κάποιες δυσκολίε με την αρχαιολογία, ας πούμε στο κομμάτι το Άρδου Ψαρή Φοράδα, αυτό έχει ολοκληρωθεί, Υπάρχουν κάποια θέματα στον κερατόγραφο που είπατε με την αρχαιολογία και πρέπει να γίνει μια διαφορετική. Πέσαμε σε αλφα αρχαιολογική ζώνη και πρέπει εκεί να γίνουν κάποιε αλλαγέ στο αρχικό σχέδιο. Αυτό τον άξονα πρέπει, πρέπει να γίνει. Είναι σημαντικό από το Τσούτσουρα μέχρι το Μύρτο και βέβαια με δύο ή με ένα καλό κάθετο άξονα να ενώνει όλε αυτέ τι περιοχέ. Αν ολοκληρωθεί αυτό ο σχεδιασμό που υπάρχει δέσμευση του Περιφερειάρχη. Θεωρώ ότι ουσιαστικά έχει επιληθεί η επικοινωνία του Νότου. Ο παράλληλο δρόμο μαζί με ένα, έναν ή δύο σωστού κάθετο άξονα. Μάλιστα. Μικρού εσωτερικού ναι, δεξιού. Δηλαδή, Δεν κατάλαβα. Μα, το, νομίζω, νομίζω, αυτό είναι το κενό αυτό ζητάνε οι κάτοικοι. Αυτό, αυτό, αυτό. Είναι, είναι ένα έργο αναγκαίο. Εμεί το έχουμε βάλει σε προτεραιότητα. Σα είπα ότι είναι δύσκολε αυτέ οι μελέτε, οι παραβαλλοντολογικέ μελέτε μέχρι να γλυθούν. Υπάρχουν αυτέ τι δυσκολίε. Που αντιμετωπίζουμε, αλλά θεωρώ ότι οι, αυτοί με το σχεδιασμό που υπάρχει είναι προγράμματα που θα τελειώσουν. Θα γίνουν. Ε, τα ζητάει ο κόσμο, τα τα, τα είναι έργα υποδομών, αναγκαία έργα υποδομών και δεν μπορεί η περιφέρεια να απέχει από αυτό το σχεδιασμό. Άρα, αν, ε, δεν θα μπορούσατε να μου κάνετε μια ιεράρχηση των προβλημάτων, γιατί κάθε περιοχή έχει διαφορετικά πράγματα, έτσι. Κοιτάξτε, στι γενικέ γραμμέ, αυτό που ζητάει ο κόσμο είναι ο, να είναι υποδομέ. Τη προ, προσβασιμότητα, δηλαδή να είναι ένα βατό οδικό δίκτυο το οποίο να εξυπηρετεί και το ισχύον οδικό δίκτυο, εάν αναβαθμιστεί, δίνει αυτή τη δυνατότητα μαζί με κάποια α, έργα τα οποία πρέπει να γίνουν επιπλέον να ενισχύσουν το σημερινό οδικό δίκτυο. Είναι γερασμένο το οδικό mm -hmm. δίκτυο της Κρήτη και το επαρχιακό και τη Γιάννου, θέλει αρκετά χρήματα. Πρέπει να πούμε ήδη ότι έχει, έχουν δημοποιηθεί διμο, 25 εκατομμύρια έργα. Από την περιφέρεια για το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Έργα τα οποία θα ξεκινήσουν είναι στο ελεκτικό συνέδριο ήδη για προσηματικό έλεγχο. Συμβασιοποιούνται με 450 παρεμβάσει. Όπω έχει πει η Εγνατία Οδό που έκαμε τη συγκεκριμένη μελέτη, και ενισχύθηκε, ήταν αρχικά 15, έγινε 25 με 10 εκατομμύρια για να γίνουν ολοκληρωμένε παρεμβάσει στο δικό δίκτυο. Θα είναι δηλαδή μια σημαντική ανάσα για το επαρχιακό δίκτυο, γενικότερα τη Κρήτη όπω έχει μελετηθεί από την Εγνατία εδώ και πιάνει και πολλά σημεία τη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σε επίπεδο Επαρσιακού Δικτύου. Θέλει λοιπόν, εκτό από αυτά τα 25 εκατομμύρια που έχουν δρομολογηθεί, θέλει άλλο ένα καλό πακέτο της, ε, περίπου τη ίδια χρηματική χρη, χρηματοδότηση, για να μπορέσουν να γίνουν και άλλε παρεμβάσει στο υπόλοιπο Επαρσιακό Δικτύο. Περιγράψατε απόλυτα, mm. απόλυτα τι ανάγκε τη περιοχή, τη Ενότητα του Ηρακλείου τουλάχιστον γιατί το κατέχετε. Γιατί ο Σταύρο Ανατάξα μπορεί να τα κάνει αυτά καλύτερα από κάποιον άλλον. Γιατί έχει έξι δείγματα γραφή. Γιατί ένα περιφερειάρχη που έχει αγκαλιά, αγκαλιάσει τα στα πάντα. Και την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρί να βάλει ταμπέλε, αν είναι μικρό, μεγαλύτερο ή πιο μεγάλο Δήμο, ε, είδε μόνο τα προβλήματα. Αυτά είδε και εκεί βοήθησε. Γιατί δεν είμαι περιφερειάρχη του εγώ, θα τα κάνω εσεί όχι. Όχι, συνεργάστηκε, βοήθησε. Γιατί ακόμα και με τον τελευταίο σύλλογο που ήθελε να κάνει μία δράση είτε για να, να κάνει ένα πολιτιστικό γεγονός είτε για να δείξει την ιστορία του είτε γιατί είναι ένα αθλητικό σωματείο που ήθελε μια βοήθεια ήταν κοντά, ήταν δίπλα και χωρίς, επαναλαμβάνω, να βάλει οποιοδήποτε διαχωρισμό χρηματοδότηση τη δράση γιατί με όλα αυτά τα οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει. Θεωρώ ότι είναι ο περιφερειάρχη αυτό, ο οποίο και το επόμενο διάστημα μπορεί να οδηγήσει την περιφέρεια Κρήτης να μα οδηγήσει όλου μαζί την ομάδα του, μια ισχυρή ομάδα, σε ακόμα α, σε σε καλύτερο αύριο. Ακριβώ σε ένα καλύτερο αύριο. Όταν έχει κρυθεί λοιπόν με όλα αυτά που έχουν περάσει σε, περιοχές, σε εποχές δύσκολες, κύριε Συντηράκη, σε εποχές με capital control, σε εποχές με αλλαγέ που είχαμε στην νομοθεσία με τον νόμο που χρησιμοποιήσαμε, ναι, ναι, ναι. που είχαμε μπλοκάρει, με περικοπές των μπόρων, γιατί έχουμε υποστεί δινές περικοπές που έχουν φτάσει περίπου το 70% κράτησε μια περιφέρεια όρθια και παρήγαγε και ένα σημαντικό έργο. Κύριε Μπαρτάκη, καλό κουράγιο στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα το δύο εβδομάδων που υπάρχει. Το χρειαζόμαστε. Ε? Το χρειαζόμαστε. Ε? Ε? Το χρειαζόμαστε. Ναι. Είναι δύσκολε ημέρε, είναι αλλά... όμω ωραία η επαφή με του ανθρώπου τη Και Εγώ δεν έχω χάσει ποτέ την επαφή και μ' αρέσει να είμαι κοντά. Και αυτό που συναχωριζόμαι ότι δεν θα μπορέσω να κάνω όλα τα 400 χωριά περίπου που έχει ονομαστική Ερακλήου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι λίγο το χρονικό διάστημα, αλλά και μετά τι εκλογέ εδώ είμαστε, διότι δεν είναι μόνο οι εκλογέ. <ΣΣ2> 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 είναι, είναι και η επόμενη να μέρα συνεχίσει. που πρέπει να συνεχίσουμε και εκείνη και η πιο δύσκολη, διότι πρέπει ε, εκεί πλέον κρίνεσαι την όποια θέση σου δώσω πολίτη που είναι μεγάλη τιμή να είσαι περιφερειακό σύμβουλο ε, Κρήτης. Κρήτη. Σα ευχαριστώ για την τιμή που μα κάνατε απόψε. Είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την ναι. πρόσκληση. Σα ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ, κυρίε και κύριοι.